Λίγο στο θριάσιο, σου ζητώ συγγνώμη. Ναι. Βλέπω τον κύριο Μανώλη Βαρδαβάκη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο θριάσιο νοσοκομείο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Για τη γιατρό, κυρίες και κύριοι, η οποία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Μια είδηση πριν από λίγη ώρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Βαρδαβάκη. Γεια σας. Λοιπόν, η γιατρός, από ό,τι ενημερωθήκαμε, βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό και είναι 40 οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι έχουν ήδη εξεταστεί σε συνέχεια τη συχνηλάτηση των επαφών. Λοιπόν, με αίσθημα προσωπικής ευθύνης, η ίδια γιατρός ενημέρωσε ότι είναι θετική τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Σήμερα έγινε έλεγχος. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σε όλους τους εργαζόμενους της μονάδας εντατικής θεραπείας, ναι, ναι, που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Ανάμεσά τους είμαι και εγώ ο ίδιος. Ναι. Παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό όμως το γεγονός, και επιτρέψτε μου να πω αυτό, αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει συστηματικός προληπτικός έλεγχος των εργαζομένων στις μονάδες υγείας. Ναι, και σε προσυμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς ασθενείς, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια μονάδα εντατικής θεραπείας που η αξία αυτή τη στιγμή των κρεβατιών και των εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτών σε συνθήκες επιδημίας είναι αντικατάστατη. Συνολικά όλων των εργαζομένων στις μονάδες υγείας. Και αυτό δεν γίνεται, επιτρέψτε μου να πούμε. Ακόμα δεν λέμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί εμείς ακόμα δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Καταγγέλουμε όμως και από το βήμα το δικό σας, ναι, ότι υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις εργαζομένων που νοσούν ή εκτίθενται σε κίνδυνο από τον κορονοϊό. Και οι υπηρεσίες των νοσοκομείων, με άνωθεν κυβερνητική εντολή, αρνούνται να τους κάνουν τις εξετάσεις, εκτός αν έχουν πολύ σοβαρά συμπτώματα. Ναι, και φαντάζομαι αυτό τώρα. Είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσετε το... και εσείς. Δεν σας κρύβω ότι το αρνούνται να τους κάνουν τις εξετάσεις. Δεν μου ακούγεται λογικό. Εμάς, το δικό μας νοσοκομείο έγινε. Καταλαβαίνετε τι είναι. Όμως δεν ακούγεται λογικό. Γιατί είμαι εκλεγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και στην ΑΔΔΗ. Έρχονται κάθε μέρα καταγγελίες από δεκάδες νοσοκομεία της χώρας μας ότι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται στον κορονοϊό, μισό λεπτό, πέρα κύριε, από την έσχεδόν αντίπαρκτα τα μέσα ατομικής προστασίας, μισό λεπτό, κύριε Βαρδάκη, να κάνουν το τεστ υπηρεσίες στο νοσοκομείο. Μισό λεπτό, ακούστε με λίγο. Η γιατρός πώς έκανε το τεστ? Η γιατρός με δικιά της ευθύνη. Ναι. Δεν είχαμε δηλαδή θετικό κρούσμα, δεν εκτέθηκε στη μονάδα. Φαντάζομαι ότι... Δεν έχουμε τέτοιο περιστατικό. Ναι. Καταλαβαίνω ότι περισσότερα στοιχεία για τη συγκεκριμένη γιατρό υπάρχει ιατρικό απόρριτο και δεν μπορώ να σας δώσω. Όχι, δεν θέλω να μου δώσετε, πρέπει... αν είναι δυνατόν. Ναι, δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Όχι, σας λέω ότι στο ίδιο πνεύμα, ότι φαντάζομαι ότι η γιατρός στο ίδιο πνεύμα, δεν ξέρω, ένιωσε κάτι και ζήτησε να κάνει το τεστ προκειμένου και βεβαίως και με πολύ προσωπική και μπράβο της και με την προσωπική της ευθύνη. Ζήτησε να κάνει το τεστ. Ακριβώς. Σαφέστατα. Ναι. Όχι, αυτό σας ρωτώ, ότι από τη στιγμή που είδαμε ότι υπάρχει μια περίπτωση η οποία η γιατρός δεν ένιωσε καλά, δεν ξέρω ακριβώς, και επαναλαμβάνουμε, είναι ιατρικό πόρτο και σαφώς δεν μπορείτε να μου πείτε ούτε σε κανέναν, ούτε σε μένα, ούτε σε κανέναν. Απλά φαντάζομαι ότι τα τεστ μπορούν να γίνουν από τη στιγμή που υπάρχει κάτι, μια ένδειξη. Ναι, σας ξαναλέω. Εδώ καταγγέλουμε δημόσια. Λέγομαι Βαρδαβάκης Μανώλης, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ναι, ναι, Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ναι. Σας καταγγέλουμε λοιπόν, και μπορώ αν θέλετε να σας φέρω και στοιχεία νοσοκομείων, ναι, που μας καταγγέλουν συνάδελφοι ότι δηλώνουν ότι εμφανίζουν συμπτώματα. Και η εντολή που έχουν και από τον ΕΟΔΗ είναι να μην κάνουν την εξέταση. Είναι ότι αν δεν έχουν σοβαρά συμπτώματα, να μην κάνουν την εξέταση. Να κάτσουν σπίτι τους χωρίς καν να κάνουν τον έλεγχο. Λοιπόν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και λέμε ξανά ότι στις σημερινές συνθήκες, ναι, για να μπορούν να συνεχίσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν, θα πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας πρώτα-πρώτα των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Λοιπόν, καλό θα είναι να τις έχουμε αυτές τις καταγγελίες, κύριε Βαρδαβάκη, βεβαίως. Να έχουμε αυτές τις καταγγελίες, ναι, για να τις δούμε, θα γιατί φαντάζομαι ότι. Εγώ δεν σας κρύβω ότι. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας πω ονόματα συναδέλφων που εκτέθηκαν, αλλά το καταγγέλλω, ξαναλέω, με ονοματεπώνυμο. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είμαστε μόνο εμείς, το καταγγέλουν δεκάδες σωματεία, το καταγγέλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών με επανειλημμένα δελτία τύπου, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στην λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας
για τους υγειονομικούς, που δεν είναι μόνο τα μέσα ατομικής προστασίας, ναι, αλλά ξαναλέω και ο προληπτικός, προληπτικός έλεγχος. Λοιπόν, θα το μεταφέρουμε αυτό το οποίο περιγράψατε στον συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας, για να δούμε ακριβώς το τι γίνεται και από εκεί. Επειδή παρεμβαίνουμε συνέχεια, εμείς επειδή. Ελάτε, κύριε Βαρδαβάκη, πρέπει να ξαναπάω στον κύριο Τελίζο. Ναι, πείτε μου, γρήγορα. Επειδή στο σωματείο παρεμβαίνουμε συνέχεια, παίρνονται εξετάσεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις πολλών νοσοκομείων που οι ειδικοί αρνούνται να κάνουν τις αντίστοιχες εξετάσεις, ξαναλέω, με κυβερνητική οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά.